Και ο Θάνος Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγατε, κύριε Μαυροϊδάκο? Λέω, μάλλον θα σταματήσω, θα βγαίνω από άλλο σημείο. Όχι, όχι, έχει γίνει αγαπημένο μας τώρα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να είμαστε μακριά για πολύ καιρό ακόμη, βεβαίως. Να σας τα διαβάσω, μπήκα πίσω να σας τα διαβάσω κιόλας. Έτσι, όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Μαυροϊδάκο, από το ρεπορτάζ που μόλις μεταδώσαμε και από το σχέδιο της αστυνομίας, το οποίο καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή άλλη έλεγχη στις αγορές, άλλη έλεγχη στους δρόμους, άλλη έλεγχη στις γειτονιές. Τώρα θα φτάσουμε στο σημείο Κυριακή του Πάσχα να βγαίνουν οι αστυνομικοί με τηλεβόες και drones για να μας διαλύσουν, να διαλύσουν τα πλήθη? Ελπίζουμε πως όχι, ούτε εμείς το θέλουμε. Ήδη, όπως είπε και ο κύριος Τσελίκας και από ό,τι έδειξε με την κάμερα ο κύριος Μπασίσογλου, στα διόδια δεν περνάει κουνούπι χωρίς να ελεγχθεί. Ήδη στην κεντρική αγορά, από ό,τι γνωρίζετε, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι επιτρέπουν από συγκεκριμένο σημείο την είσοδο, από άλλο την έξοδο και να μην συνοστίζονται πάνω από 10 άτομα. Σας ανακοινώνω ότι από Μεγάλη Παρασκευή άνδρες της ομάδας βίας έχουν επιφορτιστεί μαζί με περιπολικά της άμεσης δράσης να επιτηρούν ιερούς ναούς για να μην υπάρχει κάποια συνάθρηση πιστών εκεί, και ελπίζουμε να μην γίνει, να μην αναγκαστούμε να διώχνουμε πιστούς από εκκλησίες. Από νωρίς το πρωί θέλουμε. Θα γίνει αυτό, δηλαδή θα βλέπουμε αστυνομικούς έξω από τις εκκλησίες? Έξω ακριβώς θα είναι διακριτική η παρουσία, αυτή είναι η εντολή, αλλά θα είναι κοντά και αθέατη, έτσι ώστε άμεσα να επέμβουν. Να ξέρουν όμως ότι όλοι υπάρχει εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από όλους τους ναούς, θα δίνουν εικόνα οι άντρες ομάδας βίας και με τεχνικά μέσα, έτσι ώστε να ξέρουν τι επικρατεί στους ναούς. Άρα αυτό υπάρχει σχέδιο και από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικά για τους ναούς και τις εκκλησίες, κύριε Μαυροϊδάκο. Υπάρχει σχέδιο, θα δώσει μία έμφαση περισσότερη στο γενικότερο σχέδιο που υπάρχει για Παρασκευή και Σάββατο. Αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουν ήδη οι πολίτες, και μάλλον δεν το έχουν καταλάβει, υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και αφαίρεση για 60 ημέρες στις πινακίδες αν φύγεις από τη μία περιφερειακή ενότητα και πας στην άλλη χωρίς να δικαιολογείς. Δηλαδή, για να σας το δώσω να καταλάβετε, αν φύγει κάποιος, ας πούμε, από την Ηλιούπολη, που είναι κεντρικός τομέας της περιφέρειας Αθηνών, και πάει στη Γλυφάδα, χωρίς να δικαιολογεί το λόγο, ας πούμε, για ψώνια ή για σωματική άσκηση, με το αυτοκίνητό του θα έχει αυτό το μέτρο. 300 ευρώ και 60 μέρες στις πινακίδες. Άρα δεν ισχύουν, λέτε, λοιπόν, τα 150 ευρώ εκεί. Ισχύουν τα 300 ευρώ. Με αυτοκίνητο είναι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Διότι είναι άσκοπη μετακίνηση. Και δεν θέλουμε να δούμε εικόνες, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, την Κυριακή με γλυκά στα χέρια κάποιος να τρέχει να κάνει σωματική άσκηση. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ θέλω να επανέλθετε λίγο, κύριε Μαυροϊδάκο, γιατί είναι σημαντικό στο κομμάτι των εκκλησιών. Αν λοιπόν κάποιος πιστός επιχειρήσει ή να μπει στην εκκλησία ή τέλος πάντων να βρεθεί στον προαύλιο χώρο, εκεί θα παρεμβαίνει η αστυνομία και θα τον απομακρυνεί? Αν υπάρχουν συναθρήσεις μεγάλες ατόμων, οι εκκλησίες είναι κλειστές από ό,τι γνωρίζετε. Κλειδωμένες, Μπορούν να δουν οι πιστοί, θα υπάρχουν αναμεταδόσεις και από ραδιόφωνο και από τηλεοπτικά, από ό,τι ξέρω. Αν παρουσιαστεί φαινόμενο πολλών ατόμων, είτε και για το Άγιο Φως, δυστυχώς πρέπει να γίνει αυτό και είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Αν δούμε τέτοια και να ξέρουν ότι οι αστυνομικοί θα είναι εκεί παρόντες, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα αναγκαστούμε, αν δεν καταλάβουν, θα αναγκαστούμε να επιβάλλουμε διοικητικά πρόστιμα, δυστυχώς. Κύριε Πλεύρη, τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά όλοι μαζί ως τώρα. Αυτά προφανώς τώρα είναι και ακραία μέτρα σε κάθε περίπτωση και ελπίζουμε όλοι μαζί να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε τον πόνο μας, είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τόσες εβδομάδες. Να έχουμε και τον φόβο της επιβολής αυτών των μέτρων. Θέλω το σχολείο σας, αλλά θα κάνετε λίγη υπομονή και εσείς, κυρία Αργυρίου. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε. Μένουμε σπίτι σημαίνει μένουμε σωματικά υγιείς, ναι, αλλά πρέπει να μείνουμε και ψυχικά υγιείς. Οπότε σύμφωνοι, μένουμε όλοι στο σπίτι. Αλλά προσέξτε με καλά, δεν μένουμε μόνοι και δεν μένουμε χωρίς στήριξη. Πολλοί από εμάς μπορούν να νιώσουν άγχος ή φόβο, θλίψη ή θυμό.
Μπορεί να μένουμε μόνοι και να μην έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Ή μπορεί να θέλουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας και να μην ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Εάν νιώσετε αυτή την ανάγκη, μην διστάσετε. Καλέστε στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στο 10306. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς. Και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα στο Γαλαξία θα βρείτε. Φράουλες ελληνικές το κιλό, μόνο 1,80. Ελιά εισπάλα βόηου χωρίς κόκαλο, το κιλό, μόνο 6,95. Αμφιλοχίας, γραβιέρα το κιλό, μόνο 7,98. Κολλιός, μυστήσιμο το κιλό, μόνο 4,98. 7 θάλασσες, καλαμάρι κομμένο καθαρισμένο, μόνο 4,90. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ηλία, insanlar bazen zalim olur kardeşim. Aralarını almazlar seni. Bundan hiçbir şey olmaz derler. Ama sen çok çalış. Değil mi abim? Ve bir gün öyle iyi bir doktor ol ki herkes iyileştir. Ετοιμαστείτε για μια δυνατή ιστορία που θα μας συγκινήσει. Doktor Ali Vefa, ameliyathaneden bekleniyorsun. Ο γιατρός. Η ιστορία ενός θαύματος. Πρεμιέρα Κυριακή του Πάσχα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά στον Sky. Η ΕΚΟ στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια «Μένουμε σπίτι» και προσφέρει πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένη τιμή 5% για όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και έως 12 άτοκες δόσεις για πιστωτικές κάρτες όλων των τραπεζών. Καλέστε το 18198 ή απευθυνθείτε στα επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ. Ο Χριστός κάθε Πάσχα διαλέγει το καλύτερο για την οικογένειά του. Και μέχρι τις 22 Απριλίου, με αρνάκι γάλακτος ελληνικό, ολόκληρο ή σε μέρη, μόνο 5,69 το κιλό. Κατσικάκι γάλακτος ελληνικό, ολόκληρο ή σε μέρη, μόνο 6,29 το κιλό. Φέτα Pop Πίνδου, χύμα και τυποποιημένη και Φέτα Pop Τρυπόλιος τυποποιημένη, μόνο 5,25 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας, μόνο 7,98 το κιλό. Και Ντόλ Μπανάνες Εισαγωγής, μόνο 1,29 το κιλό, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κάνει και το φετινό πασχαλινό τραπέζι γιορτινό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Για ό,τι θέλεις να είσαι. Καλό Πάσχα σε όλους. Πασχαλινό τσουρέκι χωρίς μαστίχα δεν γίνεται. Μαστίχα Χίου. Δίνει άρωμα στο Πάσχα. Τη βρίσκεται παντού. Επειδή κάποιες περίοδοι απαιτούν περισσότερη προστασία για όλη την οικογένεια, Sustenium Immuno. Με ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση βιταμινών και μετάλλων που συμβάλλει στη θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Εξειδικευμένη φόρμουλα και για παιδιά. Sustenium Immuno. Από τη Μεναρίνη. Για το γιορτινό σας τραπέζι, σας περιμένει η αγορά του καταναλωτή. Στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι. Τηρούμε αυστηρά όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας. Έχουμε πλήρη επάρκεια προϊόντων, πάντα χαμηλές τιμές και ποιότητα που δεν υπάρχει. Ιχθυοπολείο Ενάλιον. Κρέτα Φις Ροκάκης. Κρεοπολείο της Αγοράς. Ξηρή Καρπίο Αντώνης. Το Μανάβικο της Λαχαναγοράς. Γογκάκης Νοπά Κατεψυγμένα. Και με άνετο πάρκινγκ. Όταν το τυρί φτιάχνεται στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Το νερό είναι ζωή και όλοι θέλουμε το καλύτερο νερό για αυτούς που αγαπάμε. Η Camelot, ασχολούμενη 40 χρόνια με την ποιότητα του νερού, έχει τη λύση. Σας παρουσιάζουμε το νέο υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Για πιο καθαρό, πιο υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία μεμβρανών Ultipor και NI66 από 0,3 έως 0,1 micron. Και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial Plus είναι το φίλτρο νερού που μπορείτε να εμπιστευτείτε για νερό απόλυτης ποιότητας και καθαρότητας, με τεχνολογία επεξεργασίας που δεν αφαιρεί τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα του νερού. Το Imperial κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και μας προσφέρει 10.000 λίτρα καθαρού, υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.560 ευρώ
εντελώς δωρεάν. Εσείς πληρώνετε την αξία του φίλτρου του μία φορά το χρόνο με μόνο από 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο την ανώτερη ποιότητα καθαρού υγιεινού νερού της αμερικάνικης τεχνολογίας Imperial. Με το Imperial θα απαλλαγείτε από το βάρος της μεταφοράς και με κόστος μόνο ένα λεπτό το λίτρο θα πίνετε καθαρό, φιλτραρισμένο, υγιεινό νερό. Θα μαγειρεύετε, θα πλένετε τα τρόφιμά σας έχοντας συνεχώς καθαρό, τρεχούμενο, φρέσκο φιλτραρισμένο νερό για όλη την οικογένεια, ακόμη και για τα κατοικίδια σας. Νερό πιο καθαρό. Άλλωστε όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως από το NSF, το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλα. Μην χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το νέο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-741-38. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Μένουμε σπίτι. Απολαμβάνουμε τις απλές καθημερινές μας συνήθειες. Λακιώτης.gr. Τώρα στο νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα. Βρείτε ό,τι θέλετε σε έπιπλα μπάνιο, μπαταρίες, θερμοσύφωνες, νεροχύτες. Και παραγγείλετε online ή τηλεφωνικά με ασφαλή αυθημερών παράδοση. Λακιώτης. Το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Μένουμε σπίτι και είμαστε Jet με Mr. Gadget. Τώρα, χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας έρχονται στο σπίτι σου. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά. Βρες ό,τι ψάχνεις στο mrgadget.gr και είσαι Jet. Νέα γενιά καταψυκτών Morris. Διατηρούν τη φρεσκάδα ζωντανή. Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας και επιλογή κατάψυξης ή συντήρησης. Νέα γενιά καταψυκτών Morris. Γιατί το όνομα μετράει. Καλημέρα, παιδί μου. Ετοιμάσαι για τη σχολή? Ναι, μαμά. Τρώω πρωινό και φεύγω. Παξιμάδι με γραβιέρα καλογεράκι. Ο αδερφός σου πού είναι? Δεν τρώει πρωινό? Τρώω, ρε μάνα, τρώω. Κουτουρί μου! Τουλάχιστον δεν τρώγονται μόνο. Τρώνε κιόλας. Γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Γεύση που σε ταξιδεύει. Δικό μου είναι ό,τι κάνει το Πάσχα τόσο νόστιμο. Από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη, Μπαρμπαστάθης ας μαγειρέψουμε και ζυμαρικά με λαχανικά 35% φθηνότερα. Μακεδονικός χαλβάς μόνο 7,20 το κιλό και κορόλα αραβοσιτέλαιο μόνο 6,90. Ακόμα, Ed Plast κουβάς με ρόδες και σχάρα μόνο 5,90. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Σε λίγο να σας πω, θα είναι κοντά μας βεβαίως και ο Μανώλης Κωστίδης και θα πιάσουμε και τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε το άλλο μέτωπο από εκεί. Είχαμε μείνει στον κύριο Πλεύρη. Σας δίνω αμέσως το λόγο σε σχέση με το τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες και για το τι προετοιμάζεται στην κυβέρνηση βεβαίως, κύριε Πλεύρη. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή ακριβώς όπως είπατε, έχει πάει καλά η υπόθεση αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ακριβώς γιατί πήραμε σκληρά μέτρα πάρα πολύ νωρίς. Δεν πρέπει να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα αυτή την κρίσιμη εβδομάδα. Σε δύο κυρίως τομείς, στους τομείς το Σαββατοκύριακο και τις συγκεντρώσεις που κάποιος θα θεωρεί αυτονόητο στο μυαλό του ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα να μαζευτεί όλη η οικογένεια 10-15 άτομα αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη μετάδοση της νόσου και στις εκκλησίες που με συγχωρείτε επειδή εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω όπως θεωρώ και πολλοίς κόσμος. Να το δούμε από μια άλλη πλευρά. Είναι και μια δοκιμασία πίστης το να μην πάμε τώρα στην εκκλησία διότι το μήνυμα του Πάσχα, το μήνυμα της Σταύρωσης είναι και η προσφορά στον συνάνθρωπο και είναι μια εγωιστική στάση κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή επειδή θες να ικανοποιήσεις την εσωτερική σου ανάγκη που θέλουμε όλοι που νηστεύουμε αυτό το διάστημα να λες δεν υπολογίζω τίποτα και ενδεχομένως αν δεν με νοιάζει για μένα εγώ ίδιος μπορεί να γίνω παράγοντας να μεταδοθεί η νόσος. Πιστεύετε άρα, ότι θα εισακουστούν μην νομίζει κάποιος ότι... Κύριε Πλεύρη, πιστεύετε ότι θα εισακουστούν οι εκκλήσεις της πολιτείας αλλά και της εκκλησίας? Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό θα εισακουστούν. Σίγουρα βέβαια θα υπάρξουν προβλήματα και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι γιατί για κανέναν και πόσο μάλλον για τους αστυνομικούς που λέει ο κύριος Μαυροϊδάκος της Δίας δεν θα είναι ευχάριστο να βλέπει ανθρώπους που προφανώς δεν είναι άνθρωποι εγκληματίες να πηγαίνουν να θέλουν να πάρουν το Άγιο Φως. Άρα σε μεγάλο βαθμό
δεν είναι το θέμα του προστίμου, δεν είναι το θέμα άλλων ποινικών κυρώσεων που υπάρχουν. Γιατί αν ο άλλος από λάθος είναι φορέας της νόσου, έχει και σοβαρές ποινικές κυρώσεις μεταδίδοντάς το. Το νόημα είναι να πιστεί ο άλλος εσωτερικά ότι αυτή τη στιγμή η πιο χριστιανική πράξη που υπάρχει αυτή την εβδομάδα είναι η προσευχή από το σπίτι, διότι έτσι προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση μια ολόκληρη προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα να πάει στράφη, γιατί το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλά κρούσματα και δεν έχουμε πολλούς διασυλλονωμένους δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν βρίσκεται. Και ο ιός, εάν βρεθεί πεδίο, πολύ πιο εύκολα θα αναπτυχθεί. Μας το λένε και οι γιατροί, μας το λέει και ο κύριος Γόγος πριν από λίγο ο καθηγητής. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Πλεύρη, ότι από αυτές τις ημέρες θα κρυθούν πολλά και σε σχέση με την άρση των μέτρων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και για αυτά ακριβώς που συζητούσατε. Διότι εάν αυτές τις μέρες πραγματικά δούμε ότι δεν υπάρχουν συνθήκες περαιτέρω διάδοσης, στα πλαίσια πάντα με τις κατευθύνσεις των ειδικών, θα αρχίσει να γίνεται και η κουβέντα για να πάμε σε έναν κανονικό Μάιο ή έστω πιο κανονικό, όπως είπατε. Να δούμε τις δυνατότητες της ήπιας αποκλιμάκωσης, ώστε τον Ιούνιο να έχουμε μια κανονικότητα όπως την είχαμε ζήσει. Εάν αντιθέτως δούμε τώρα ότι τελικώς γίνουν τέτοιες φύσεως συναθρήσεις που ουσιαστικά θα πάνε πίσω την όλη υπόθεση, θα χρειαστεί να περιμένουμε τις 14 μέρες για να δούμε τι συνέπειες θα είχαν όλες αυτές οι συναθρήσεις προκειμένου να πάρουμε τις αποφάσεις. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την υγεία μας, για τη ζωή μας. Κυρία Αργυρίου, κάθε απόγευμα συντονιζόμαστε όλοι για να ακούσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά, που μας ενημερώνουν για την πορεία του ιού στη χώρα μας. Χθες τον ακούσαμε τον καθηγητή να λέει πως ο ιός φθήνει και σιγά σιγά εξαφανίζεται από τη χώρα μας. Αυτό μας δυναμώνει ακόμη περισσότερο, δυναμώνει ακόμη περισσότερο τους πολίτες οι οποίοι παραμένουν κλεισμένοι στο σπίτι εδώ και αρκετές εβδομάδες να συνεχίσουν να το κάνουν για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ή λέμε ότι εντάξει, τώρα αφού πάει καλύτερα, δεν χάθηκε και ο κόσμος να πάω κι εγώ μια βόλτα. Κοιτάξτε, από τη μία αυτές τις ημέρες, πολύ σωστά επισημάνατε όλοι, έχουμε χτίσει μια πολύ δυνατή αλυσίδα αλληλεγγύης, την οποία πιστεύω ότι κανένας μας δεν θέλει να σπάσει, προκειμένου να βγούμε όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα όμως, και πολύ καλά κάνουμε όλοι, πρέπει να τονίζουμε και τα μηνύματα αισιοδοξίας, γιατί αυτά είναι η κινητήριος δύναμη του να μείνουμε λίγο παραπάνω στο σπίτι. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή τη στιγμή, παράλληλα με τις ειδήσεις που λαμβάνουμε από τις υπόλοιπες χώρες και βλέπουμε πραγματικά πόσο άξιοι είμαστε και τελικά πόσο Έλληνας, όταν θέλει, σε συνθήκες κρίσης και δυσκολίας, είναι αυτός που θα δώσει το παράδειγμα. Πρέπει να τονίζουμε και τα μηνύματα αισιοδοξίας, όπως αυτά ότι δηλαδή πηγαίνουμε καλά, και για τους περισσότερους από εμάς θεωρώ ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας, που ούτως ή άλλως υπήρχε, που λειτουργεί, για να το πω λίγο στην δική μας γλώσσα, ναρκισιστικά και πιστεύει ότι αυτό είναι δεν μικρό θα συμπίσει εκείνο. Είναι μικρό όμως αυτό το ποσοστό. Ας μην αδικούμε, νομίζω, την κοινωνία, κύριε Γύριου. Πρέπει να το λέμε σωστά, αυτό. Είναι πολύ πάρα σωστά. Πολύ λίγοι, οι οποίοι βεβαίως μπορούν να κάνουν το κακό, προφανώς, και να μας πάνε πίσω, όμως είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστη και πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος, όταν βλέπει τέτοιες συμπεριφορές, τις καταδεικνύει, δεν τις επικροτεί. Οπότε πιστεύω ότι όλοι μαζί, όπως τόσο καιρό κάνουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας συνειδητά. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Πλεύρης πριν ότι το μήνυμα της χριστιανοσύνης είναι το να νοιάζομαι για τον συνάνθρωπο και όχι το να πάω αυτές τις μέρες στην εκκλησία ή να δημιουργήσω πρόβλημα. Να φροντίσουμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, η δουλειά των πολιτών αυτή τη στιγμή να παραμείνουν στο σπίτι. Και να μην βρεθεί κανένας μας σε δύσκολη θέση αυτές τις ημέρες, για να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα η κατάσταση αυτή η δύσκολη και να μπούμε σε βαθμούς κανονικότητας. Να ρωτήσω τον κύριο Μαυροϊδάκο, ό,τι αφορά το σχέδιο της αστυνομίας στις γειτονιές, στην περίπτωση δηλαδή που σε μία πιλωτή, σε ένα κήπο, εν πάση περιπτώσει, βρεθεί μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ψήνουν, διασκεδάζουν κλπ. Εκεί ο αστυνομικός τι κάνει, κύριε Μαυροϊδάκο? Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ λεπτές οι ισορροπίες τώρα. Κοιτάξτε, οι συνάδελφοί μου από την ομάδα βίας που είναι σε συγκεκριμένες γειτονιές γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις, οπότε ευγενικά θα προσπαθήσουν στην αρχή να τους πούν ότι μη μαζευόσαστε, αλλά αν είναι πάνω από 10 άτομα και υπάρχει κλίση είτε από γείτονα, που συνήθως έτσι γίνεται, είτε καταγγελία ανώνυμη στο κέντρο επιχειρήσεων άμεσης δράσης,
θα αναγκαστεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο. Και καλό είναι να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Υπάρχουν καταγγελίες από γείτονες, κύριε Μαυροϊδάκο, ήδη. Ναι. Ήδη υπάρχουν και ελπίζουμε, σας το λέω μέσα από την ψυχή μου, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το γλέντι κανενός, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να μαζευτούν. Κάνω έκκληση να μείνουν μόνοι στα σπίτια όπως είναι. Μην αρχίσουν τις μετακινήσεις, διότι θα έρθει η απαγόρευση. Από τώρα το λέω, είναι κρίσιμη και η Παρασκευή και το Σάββατο, ώστε να μην γίνει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Μακάρι να μην γίνει, αλλά αν χρειαστεί να είστε σίγουροι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας θα την επιβάλλουν με ευγένεια στην αρχή, αλλά μετά με διοικητικά πρόστιμα. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, έχετε κάποια πληροφορία από το οικονομικό επιτελείο? Τι γίνεται με τους αστυνομικούς? Σας έρχεται, κύριε Πλεύρη. Όπως ξέρει και ο κύριος Μαυροϊδάκος, είμαι από τους ανθρώπους που στηρίζω κατεξοχήν και γίνονται συζητήσεις. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω, αλλά γίνονται συζητήσεις ότι αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους που βρίσκονται και χειροκροτούμε κάθε βράδυ είναι και οι αστυνομικοί που είχαν μια παράλληλη μάχη. Γιατί μην ξεχνάμε και η μάχη παράλληλα με τον κορονοϊό ήταν η μάχη του Εύρου και αντίστοιχα είναι και οι αστυνομικοί που καθημερινά βρίσκονται στον δρόμο. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε θετικές εξέλιξεις. Τώρα δημιουργείται προσδοκίες, κύριε Πλεύρη. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μαυροϊδάκος κρατά την κασέτα εδώ της εκπομπής, από ό,τι καταλαβαίνω. Δημιουργώ προσδοκίες. Όχι, δεν δημιουργώ προσδοκίες. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει υπόψη της αυτό το οποίο έχουν κάνει οι αστυνομικοί. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος και η διαδικασία είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Αλλά υπάρχει η σκέψη. Είναι ηθικό το θέμα, να ξέρετε. Εμείς πάλι μπροστά θα είμαστε. Είναι ηθικό, μόνο αυτό. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι αυτή τη στιγμή μέσα στους ανθρώπους στο κομμάτι του δημοσίου τομέα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα εγώ θεωρώ και οι δημοσιογράφοι που βρίσκεστε και εκτίθεστε και κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται δίπλα μας κάθε στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος. Ειδικότερα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν μείνει ώρα, κύριε Πλεύρη, στο σπίτι και πραγματικά ακριβώς. Όσοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε την ευγένεια και πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα παιδιά στα courier παντού, δηλαδή ο εργαζόμενος στα courier παντού. Στον δημόσιο τομέα είναι το υγειονομικό προσωπικό και η αστυνομία και πολύ διοικητική, η οποία, γιατί λειτουργεί ακόμα το κράτος, αλλά αυτοί οι δύο είναι και εκτεθειμένοι σε όλη αυτή τη δικασία και ο ρόλος είναι πάρα πολύ κρίσιμος και για να εφαρμοστούν τα μέτρα αλλά και για να έχουμε και την υγεία μας στο υγειονομικό προσωπικό. Ελπίζω ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη, αλλά αναγνώριση υπάρχει σίγουρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνω ότι ζητούν και κάτι παραπάνω από την αναγνώριση. Για να δούμε, κύριε Μαυροϊδάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αργυρίου, επίσης, εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Κύριε Πλεύρη, παραμένετε κοντά μας, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν με τη γειτονική μας Τουρκία. Και πάμε απευθείας, λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στην Τουρκία, να συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας περιμένει στην πόλη. Καλημέρα, Μανώλη. Κάπως πιο μουντός ο καιρός σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Και κρύος. Και κρύο, πολύ κρύο. Εντάξει, Απρίλης μήνας, αλλά μας κάνει τις εκπλήξεις και ο Απρίλης, όχι μόνο ο Μάρτης. Κρύο, αλλά σήμερα μόνο βροχή και από όσο είδα τις προβλέψεις, από αύριο αρχίζει η καλοκαιρία. Εντάξει, είναι και το Πάσχα εδώ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πάμε στις εκκλησίες από τα σπίτια μας, αλλά δεν πειράζει. Φέτος θα κάνουμε υπομονή, έστω να έχουμε έναν καλό καιρό και βεβαίως Σαββατοκύριακο θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια ούτως ή άλλως λόγω της απαγόρευσης που επιβάλλει η τουρκική κυβέρνηση, ολικής απαγόρευσης δίχως εξαιρέσεις. Νούμερα, αριθμοί. Το μέτωπο του κορονοϊού. Αριθμοί που είναι άνθρωποι βεβαίως πίσω από αυτούς τους αριθμούς, Μανώλη. Αυτό όπως το πες. Άνθρωποι που χάνονται, άνθρωποι που δίνουν μάχη στις εντατικές και βεβαίως χιλιάδες κρούσματα στην Τουρκία. Όπως ακριβώς το είπες, διότι χτες ακούγαμε τον Υπουργό Υγείας της Τουρκίας, Φαχρετίν Κοτζά, να λέει ότι μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των θανάτων και μειώθηκε ο αριθμός αύξησης των κρουσμάτων. Και εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν αυτό που είπες. Έστω και η μείωση μεν, αλλά ακόμα και ο ένας νεκρός είναι άνθρωπος. Δεν είναι μόνο στατιστικές. Σαφώς οι στατιστικές παίζουν ρόλο. Ναι, λοιπόν, 14 Απριλίου, 107 νεκροί, 4.062 κρούσματα. Στο σύνολο 1.403 νεκροί, 65.111 κρούσματα, 1.809 συντατικές, 1.087 διασωληνωμένοι. Είναι μια
Δύσκολη κατάσταση στην Τουρκία, όμως ο Υπουργός Υγείας λέει ότι πια σιγά σιγά έχει θέσει υπό τον έλεγχό της η τουρκική κυβέρνηση τον κορονοϊό, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θα το δούμε αυτό, διότι είναι πολύ εγώ τον άκουσα πολύ αισιόδοξο. Mm-hmm. Εύχομαι να αληθεύουν αυτά και εύχομαι οι προβλέψεις του να επαληθευτούν. Όμως, μίλησε για την Τουρκία, αλλά υπάρχουν ζητήματα και στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Καθώς ανακοινώθηκε η παράταση θητείας για ένα μήνα στον τουρκικό στρατό, στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, και βεβαίως η ανάκληση στράτευσης νεοσύλλεκτων τον Απρίλιο, διότι φοβούνται μην βγουν κρούσματα κορονοϊού στα στρατόπεδα. Αυτός είναι μεγάλος φόβος. Δεν υπάρχουν έως τώρα δηλαδή, Μανώλη. Υπάρχουν, διότι το ανακοίνωσε ο Χουλουσία Κάρα, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως 223 μέλη του τουρκικού στρατού έχουν συμπτώματα του κορονοϊού και βεβαίως αναφέρθηκε σε έναν θάνατο. Μπορούμε να δούμε και σχετική δήλωση. Συνεχίζουμε να έχουμε υπό επιτήρηση 223 μέλη του στρατού μας, ανάμεσά τους 93 στρατιώτες, οι οποίοι έχουν τα συμπτώματα του COVID-19. Είχα ανακοινώσει πως έχασε τη ζωή του ένα άτομο από το πολιτικό μας προσωπικό, το οποίο ήταν διαβητικό. Δεν έχουμε άλλο προσωπικό σε κρίσιμη κατάσταση, εκτός από έναν στρατιωτικό γιατρό μας. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της κατάστασης, παρατηρείται ότι έχουμε και χιλιάδες αποφυλακίσεις στην Τουρκία. Κάποιοι εξαιρούνται ωστόσο από ό,τι φαίνεται, Μανώλη, σωστά? Ναι, ένας νόμος που κατέβεσε η τουρκική κυβέρνηση στην εργασία με το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης. Mm-hmm. Από 400.000 φυλακισμένους, οι 90.000 αποφυλακίζονται, ήδη 407 πρωί-πρωί αποφυλακίστηκαν. Εντάξει, όσοι έχουν μείνει πολύ καιρό στις φυλακές, όσοι είναι άνω των 65, υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί. Όμως, αυτό που προκάλεσε εντύπωση και βεβαίως αναφέρεται και η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, εδώ είναι το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, λέει δικαιοσύνη με ιό. Και αναφέρεται ότι δεν αποφυλακίζονται ούτε κάποιοι δημοσιογράφοι, ούτε πολιτικοί όπως ο Ντεμιρτάς του κόμματος, του Κουρδικού κόμματος, αλλά ούτε ακαδημαϊκοί. Δυστυχώς αυτοί παραμένουν στη φυλακή, ενώ αποφυλακίζεται, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ένας από τους σημαντικότερους του παρακράτους, mm-hmm. αλλά και του υποκόσμου, ο Αλατίν Τσακεζέ, αποφυλακίζεται. Βεβαίως έχει και μια πολύ καλή σχέση με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τον πρόεδρο του κόμματος Εθνικής Δράσης. Αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία, βεβαίως με πρόφαση στον κορονοϊό, βεβαίως για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Από την άλλη, όμως, δεν θα αποσυμφορηθούν ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από τους ακαδημαϊκούς, ούτε από κάποιους ανθρώπους που έχουν πολιτική δράση. Έτσι γίνεται στην Τουρκία, λοιπόν, και καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε και αυτό. Παρά τον COVID-19 όμως και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει και στην Τουρκία όπως και σε όλο τον πλανήτη, βλέπουμε ότι τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας παραμένουν ψηλά. Χθες ακούσαμε τον Τσαβούσογλου να επιτίθεται για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Με ποια αφορμή, Μανώλη? Με μία αφορμή συζήτησης, διαδικτυακή συζήτησης ενός φιλοτουρκικού οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έκανα μια διαδικτυακή συζήτηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Εκεί ο ίδιος μίλησε για τον κορονοϊό αρχικά, mm-hmm. πώς αντιμετωπίζει η Τουρκία, αργότερα για τις σχέσεις με τη Λιβύη και βεβαίως κατέληξε στην Ελλάδα. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ήταν η επίθεση του, διότι ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα κάνει λόμπι εναντίον της Τουρκίας, αντί να κάνει διάλογο για τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστήριξε ότι ο Ερντογάν είχε κάνει τέτοια πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη κατά διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ και βεβαίως η Ελλάδα δεν το δέχτηκε και ασχολείται με τα λόμπι εναντίον της Τουρκίας. Είδαμε τη χθεσινή δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών εναντίον του κ. Μηταράκη. Πολύ σκληρή. Τώρα βλέπετε τον κ. Σαββούσογλου. Έχουν ανέβει τόνοι πάντως, Μανώλη. Έχουν ανέβει τα τελευταία 24 ώρα. Ναι. Αυτό μας προκαλεί εντύπωση η αλήθεια, αλλά στην εποχή του κορονοϊού, δηλαδή το να βλέπεις τη Χουριέτ και να λέει ότι έρχονται καλύτερες μέρες από τον κορονοϊό, από την άλλη όμως να βλέπεις και το Υπουργείο Εξωτερικών να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας στις τελευταίες δύο μέρες, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Για να τον ακούσουμε. Επιθυμούμε διάλογο σε ανώτατο επίπεδο με την Ελλάδα σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος ο πρόεδρος, κύριος Ερντογάν, το πρότεινε στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στο Λονδίνο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όμως η Ελλάδα προτιμάει να κάνει κινήσεις λόμπι εναντίον των νόμιμων δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή, αντί να απαντήσει στο κάλεσμά μας για ειλικρινή διάλογο.
Ο Μανώλης Κωστίδης παραμένει λοιπόν κοντά μας. Είναι εδώ ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα. Σε απόσταση είμαστε πάντα. Τηρούμε όλα τα μέτρα. Ο Θάνος Πλεύρης επίσης εξ αποστάσεως, ωστόσο. Ακριβώς από το σπίτι του, μένει σπίτι στη σύνδεσή μας. Και ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρακίδη, μετά από καιρό. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Δεσποτόπουλο, γιατί βλέπουμε αυτές τις καθημερινές τα τελευταία 24 ώρα επιθέσεις από την πλευρά της Τουρκίας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας. Πώς εξηγούνται όλα αυτά, κύριε Δεσποτόπουλο? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και γενικώς το πολιτικό κατεστημένο αυτή τη στιγμή στην Τουρκία προσπαθεί να βρει τρόπους συσπήρωσης του τουρκικού λαού, η συσπήρωση του οποίου, η πολιτική συσπήρωση, δοκιμάζεται λόγω του κοροναϊού. Ένα το κρατούμενο. Είναι γνωστό ότι όποτε η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα, εξάγει ένταση με την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει και φαίνονται οι επιπτώσεις της επέκτασης ευρωπαϊκής πολιτικής στα Βαλκάνια. Να σας πω ότι και η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, ως υποψήφιες πια χώρες προς ένταξη, υιοθέτησαν την απόφαση του Συμβουλίου για κυρώσεις στην Τουρκία λόγω των γεωτρήσεων στην Κύπρου στις 25 Φεβρουαρίου. Γι' αυτό είδαμε στην συνέχεια την Τουρκία να εντείνει τη διπλωματία της στις βαλκανικές χώρες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πομπόδη αποστολή υγειονομικού υλικού στη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια στιγμή... Το ότι συντηρεί η Τουρκία αυτή την ένταση, ακόμη και σε αυτή τη φάση, την πολύ δύσκολη με την Ελλάδα, σημαίνει ότι και στην εποχή μετά τον κορονοϊό θα επανέλθουμε σε αυτά που ξέραμε, δηλαδή με εντάσεις και προκλήσεις παντού. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενδεχόμενα να δυσκολευτεί στους σχεδιασμούς από τις δυσκολίες στην τουρκική οικονομία. Αλλά σαν στόχευση πολιτικής, η Τουρκία θέλει να παγιώσει την παρουσία της Νοτιοανατολική Μεσόγειο, να ακυρώσει τα ελληνικά σχέδια και την ίδια στιγμή να πιέζει τη Δύση χρησιμοποιώντας το προσφυγικό και την Ελλάδα, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα για να σώσει και την οικονομία της. Θα σας πω και κάτι που μας ανησυχεί. Η Τουρκία έχει σαν κανόνα, όταν έχει μια παράλογη απέτηση που να μην βασίσεται στο διεθνές δίκαιο, να εμπλέκει τρίτες χώρες. Αυτό το είδαμε με τη Λιβύη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι το ίδιο προσπαθεί να κάνει και με το Λίβανο, παρόλο που εκεί, επειδή η ΑΟΣ συναντιέται με τη Συρία, δεν μπορεί να το κάνει για την ώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να εμπλέξει μια τρίτη χώρα στο κομμάτι το προσφυγικό. Η Αλβανία φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος αυτή τη στιγμή στην περιοχή, διότι θα θέλει να εμφανίσει το πρόβλημα. Να εμφανίσει την τουρκική διεθνή πολιτική, την παράνομη πολιτική, όχι ως μια παρανομία της Τουρκίας, αλλά να εμφανίσει την Ελλάδα ως πρόβλημα. Αν δηλαδή καταφέρει να εμπλέξει μια τρίτη βαλκανική χώρα, όπως έκανε στην Ανατολική Μεσόγειο με τη Λιβύη, καταφέρει για παράδειγμα στο προσφυγικό να πείσει την Αλβανία να δεχτεί κάποιους μετανάστες, παύλα πρόσφυγες, τότε θα έχει καταφέρει να ανοίξει δύο μέτωπα στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσει να εμφανίσει το πρόβλημα. Κατηγορώντας και την Ελλάδα για τους χειρισμούς που έχει κάνει ό,τι αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό. Διότι έτσι. Ξέρετε, όταν έγινε ό,τι έγινε στον Εύρο και σύσσωμη ευρωπαϊκή ηγεσία παρευρέθηκε, στη διεθνή κοινότητα δόθηκε το μήνυμα και στην διεθνή κοινή γνώμη ποιος είναι ο ταραξίας. Ο ταραξίας είναι η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί εκεί θα πρέπει να εξηγήσουμε στη γείτονα χώρα ότι προσπάθεια πίεσης, προσπάθεια σύμπλευση με την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος, μάλιστα, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή της πορεία. Επειδή, κύριε Πλεύρη, ωστόσο υπήρχαν και αρκετά δημοσιεύματα και δηλώσεις από υπουργούς σε σχέση με την κινητικότητα που φαίνεται να υπάρχει από την άλλη πλευρά και για το ενδεχόμενο, τέλος πάντων, το επόμενο διάστημα να δούμε ένα νέο προσφυγικό κύμα, και με αφορμή βεβαίως το είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος, όσα είδαμε να συμβαίνουν στον Εύρο πριν από λίγο καιρό. Φοβάστε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι παρόμοιο, οργανωμένο, συντονισμένο, για παράδειγμα στο Αιγαίο, στα νησιά μας, από εκείνη την πλευρά? Ακούστε, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο σχεδιασμός της Τουρκίας θα παραμείνει ο ίδιος. Ποιο ήταν το σημαντικό αυτό το οποίο έγινε στον Εύρο? Ότι η νίκη της Ελλάδος στον Εύρο, γιατί κάτι τέτοιο έγινε εκείνη τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε η αντίδραση της Ελλάδος να ήταν σε τέτοιο πλαίσιο ώστε να μην υπάρχουν ροές. Κατά την άποψή μου, θεωρούσε ότι θα υπήρχε ένας ευνηδιασμός και στα πλαίσια ότι δεν θα ήταν έτοιμη η χώρα να θέσει σε εφαρμογή στην πραγματικότητα αναστολή ασύλου και διαδικασίες για τις οποίες μάλιστα έχει προσφύγει
και κόσμος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή ήταν κινήσεις της χώρας που πήγανε μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Δεν του βγήκε. Αυτό για εμένα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και από μια άλλη έννοια. Μέχρι τώρα ο βασικός παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Θεωρούσαν ότι η Τουρκία μπορεί να ελέγξει όλες τις διαδικασίες. Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι εμείς είμαστε ένας παράγοντας που μπορούμε να αποτρέψουμε τον εκβιασμό της Ευρώπης από την Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε. Πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εδώ η χώρα είναι οργανωμένη και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ακρίτας της Ευρώπης, ώστε να μην εργαλειοποιηθούν άνθρωποι στα σχέδια του Ερντογάν. Νέα κρίση θεωρώ... όμως θα επιχειρήσει να προκαλέσει η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, ούτε τα σχέδια της για την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία υπόθηκαν και σωστά η ελληνική πλευρά δεν μπαίνει σε κανένα κομμάτι διαλόγου, διότι θεωρεί ότι είναι λυμένα και συζητά συγκεκριμένα πράγματα, και σίγουρα στο προσφυγικό θα υπάρξει μια τέτοια ένταση. Και τώρα απλώς και μόνο λόγω κορονοϊού υπάρχει μια, αν θέλετε, μια προσέγγιση πιο χαμηλών τόνων. Λεκτικά βέβαια συνεχίζεται να υπάρχει ένταση, αλλά δεν μπορούν να γίνουν κίνησεις λόγω του κορονοϊού. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί το Αιγαίο θα είναι σίγουρα μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση. Ως προς αυτό θέλω να ζητήσω και το σχόλιο του κυρίου Θεοδωρακίδη. Βλέπετε να ζούμε κάτι παρόμοιο με τον Εύρο και στα νησιά, κύριε Θεοδωρακίδη? Η Τουρκία καταπαγή τακτική και με την ενθάρρυνση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ εχθές, που έδωσε τα εύσημα στην αντιμετώπιση του ISIS στην Τουρκία, συνεχίζει και θα συνεχίσει να έχει τις προκλήσεις τις οποίες κάνει στην Ελλάδα, διότι η οικονομία της έχει πρόβλημα, άρα πρέπει να εξάγει μια κρίση. Πρέπει να πάρει θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει βαλτώσει στη Λιβύη, έχει πρόβλημα στη Συρία. Άρα η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού σε πρώτη φάση και με τον κορονοϊό, με δεδομένο ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να δρουν και από την Ελλάδα τόσο, αλλά και από την Τουρκία, εκπαιδευμένες σε περιβάλλον χημικού πολέμου και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, πρέπει να μας έχει σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, και αυτό υπάρχει για να συνεχίσουμε την νίκη που είχαμε στον Εύρο, θωρακίζοντας και το Αιγαίο, και να αντιμετωπίσουμε συνεχώς την τουρκική προκλητικότητα, της οποίας οι εκφάνσεις είναι καθημερινές. Θέλω να τονίσω ότι εχθές στη Μεθόριο του Εύρου, τουρκική περίπολος στρατοχωροφυλακής άρχισε να πυροβολεί προς το ελληνικό έδαφος. Δηλαδή οι προκλήσεις παρά τον κορονοϊό είναι συνεχείς. Εξού και η ετοιμότητα σε εσωτερικό. Κύριε Θεοδωρακίδη, θέλω σε λίγο να σας ρωτήσω και για τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο που δεν σταματούν. Πριν όμως, για να μην το χάσουμε, θέλω να ζητήσω και την αίσθηση του Μανώλη. Βεβαίως, αίσθηση από το ρεπορτάζ προφανώς που κάνει. Θα ρίσκαρε η Τουρκία να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε στον Εύρο σε κάποια άλλη περιοχή, με το δεδομένο ότι, όπως είπαμε, δεν βγήκε, δεν πέτυχε το στόχο του Ερντογάν? Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, αλλά στην παρούσα περίοδο, στην παρούσα φάση, θεωρώ ότι η Τουρκία τώρα, αυτή την περίοδο του κορονοϊού, δεν θα μπορούσε να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει τέτοια κίνηση, γιατί όλοι ο ζωοκρατικός μηχανισμός, το είδαμε και στις δηλώσεις του ΑΚΑΡ, ο ζωοκρατικός μηχανισμός ασχολείται με τον κορονοϊό, ο τουρκικός στρατός, βλέπετε ότι γίνονται αναβολή της στρατιωτικής αιτίας, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, μιλάμε για 65-67.000 κρούσματα, νεκρούς, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Νομίζω αυτή την περίοδο ασχολείται με τον κορονοϊό και την οικονομία, όπως αναφέρατε. Ένα παράδειγμα να δώσω, δεν θέλω να κουράσω στους τηλεθεατές μας πάρα πολύ με τα νούμερα. Απλά η τουρκική λίρα περίπου πριν από 15 μέρες ήταν 1 ευρώ προς 7 λίρες, τώρα πήγε 1 ευρώ προς 7,5. Δηλαδή έχουμε μια υποτίμηση σχεδόν 7% μέσα σε 10 ημέρες. Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολεί αυτή τη στιγμή, που απασχολούν την τουρκική κυβέρνηση. Υπερπτήσεις, θα χρειαστεί 170 δις για τα επόμενους 12 μήνες. Σωστά. Κύριε Θεοδωρακίδη, ναι, ελάτε. Η Τουρκία ενεργειακά οι στοχεύσεις της είναι κατά τις διεθνούς κρίσεις του κορονοϊού θα χάσουν. Έτσι ίσως αναδιπλωθεί από την δυνατότητα ή την προσπάθεια γεωτρήσεων, με δεδομένο ότι και στη Λιβύη υπάρχει μια προθυμία από το Σάρατς για να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Είναι σίγουρο κατ' εμέ ότι σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων θα συνεχίσει την φυσιογνωμία των προκλήσεων και τις τάσεις της έναντι της Ελλάδος. Γι' αυτό
χρειάζεται ανεξάρτητα. Με ποιο τρόπο, τι φοβάστε, κύριε Θεοδωρακίδη, και ποιες περιοχές είναι αυτές που σας ανησυχούν και περισσότερο ενδεχομένως? Δεν φοβάμαι, αλλά καθόλου το μήκος της Θεοδωρίου, είτε από τα χερσαία σύνορα που είναι πολύ εύκολο ένα επεισόδιο, όπως προανέφερα με τους πυροβολισμούς, και συγχαρτήρια, ψύχρεμα η ελληνική πλευρά δεν ανταπέδωσε. Σαφώς έχοντας το εργαλείο των προσφύγων και τη στήριξη με τις υπερτήσεις, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό, ανεξάρτητα από τον κορονοϊό, η ετοιμότητα πρέπει να είναι σε ύψιστο επίπεδο, διότι άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις ή προβοκάτσια, επαναλαμβάνω, με δεδομένο ότι δεν της βγαίνει το ενεργειακό στην Τουρκία, διότι κύριε θα πέσει τις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις, Μανώλη, για το ρεπορτάζ, κύριοι, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή Ανάσταση. Καλή εύχομαι Ανάσταση. Και καλό Πάσχα.